Καλή σας μέρα. Εάν δεν είχα λάβει πάρα πολλά τηλέφωνα που να με ρωτούν μέλη μας, ποια είναι αυτή η νέα εξέλιξη η οποία έγινε στα θέματα των ριζωσών διοικήσεων, δεν θα είχα μπει σήμερα στην διαδικασία να επικοινωνήσω μαζί σας. Έχει λοιπόν τεθεί το ερώτημα. Εδώ υπήρχαν κάποιες ερίζουσες διοικήσεις. Ξαφνικά ακούσαμε και διαβάσαμε ότι μία από αυτές είχε μία εξέλιξη. Και ο κόσμος λοιπόν, τα μέλη μας, με ρωτούν γιατί έγινε αυτό και ποια νομική σημασία έχει. Το γιατί έγινε, το ξέρουν αυτοί που το κάνανε. Πώς να ξέρω εγώ γιατί το κάνανε. Θα έλεγα όμως ότι το timing είναι τέτοιο, το οποίο φαίνεται ότι έγινε πρακτικά ταυτόχρονα όταν έλαβαν γνώση της αγωγής που υπήρχε και μετέπειτα των ασφαλιστικών μέτρων. Αλλά αυτό είναι κάτι που είναι δευτερευούσης σημασίας. Εγώ μένω στην ανακοίνωση. Σας γνωρίζουμε ότι την τάδε ημερομηνία ο ενδοξότατος και κρατεότατος ΧΙΜΗ μόνο εν ζωή ενεργό μέλος του ΥΠΑΤΟ Συμβουλίου του 33ου. Αυτό είναι ψευδέστατο, διότι το μόνο εν ζωή μέλος είναι ο ΣΥΓΜΑ ΚΑΠΑ. Αντιθέτως, βεβαίως είναι εν ζωή ο ΧΙΜΗ και ο Θεός να του δώσει άλλα 1000 χρόνια, αλλά δεν είναι μέλος του σκοτικού τύπου, διότι με διάταγμά του ο Ραφαήλ Ντε Σιγούρα του έβγαλε όλα τα δικαιώματα που είχε, του τα αφαίρεσε από το σκοτικό τύπο. Αυτό το διάταγμα αναφέρεται στην πρωτόδικη, στην εφετειακή, αλλά και στην ίδια την απόφαση του Αρείου Πάγου, την 590 του 2015, που επικαλούνται μέσα. Έτσι λοιπόν είναι σαφέστατο ότι το μόνο εν ζωή μέλος πριν από τις καλές πράξεις του 2008 είναι ο ΣΥΓΜΑ ΚΑΠΑ. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Ακόμα όμως και αν υποθέσουμε ότι ξεχάσανε το θέμα της καθαιρέσεως και πάλι δεν θα ήταν το μόνο εν ζωή μέλος. Διότι υπάρχει ο ΣΥΓΜΑ ΚΑΠΑ. Πρώτο λοιπόν θέμα το οποίο είναι τελείως εκτός. Για να δούμε. Λέει με αδιάσπαστη μυητική διαδοχή. Για να δούμε. Από πού έρχεται η μυητική διαδοχή. Η μυητική διαδοχή πηγαίνει από ύπατο σε ύπατο. Τελευταίος που είχε τη μυητική διαδοχή είναι ο Ραφαήλ Ντε Σιγούρα. Όλες οι αποφάσεις που μνημονεύονται εδώ λέει ότι δεν έδωσε ούτε στον ΧΙΜΗ ούτε σε κανέναν άλλον αυτή την διαδοχή, αλλά με την απόφαση και του εφετείου και των ασφαλιστικών μέτρων την έδωσε στον Εμμανουήλ Γερακιό, ο οποίος και σας μιλάει. Για να δούμε τι άλλα λέει. Λαμβάνοντας υπόψη 590 του 15 και την 27 τόσο του 2019 του εφετείου. Και από περιέργεια τι έλαβε υπόψη του, γιατί έτσι με εξητάρει. Το μεν ένα λέει ότι και διαγράφει και του αφαιρέθησαν τα δικαιώματα και δεν έγινε ποτέ ύπατος. Αυτά λέει η παλιά απόφαση. Μετά, όταν βγήκε λέει, αυτή η απόφαση, τι έγινε, αυτά που έγιναν και τώρα.
παραιτήθηκαν, ξαναφτιάξανε συμβούλιο και έρχεται λοιπόν η εφετειακή απόφαση και λέει και αυτά δεν τα δέχομαι. Πρέπει κανείς να σκέφτεται πολύ ιδιόρυθμα που να λέει ότι έλαβα υπόψη μου όλα αυτά που λένε ότι δεν έχω κανένα δικαίωμα και με βάση τις δικαστικές αποφάσεις που μου αφαιρούν τα δικαιώματα, εγώ ασκώ το δικαίωμα που μου αφαιρούν. Αυτό ξεπερνάει και την αριστοτέλειο λογική και πάμε σε ένα κόσμο μάτριξ. Έστω λοιπόν, ας πούμε ότι είναι σε κόσμο μάτριξ. Πρέπει όλα να τα συνηθίζουμε. Έλαβε την ευθύνη και προέβη στην ανασύνθεση, ανασύσταση υπάτου συμβουλίου. Γιατί δεν υπήρχε υπάτου συμβουλίου. Ποιος έδωσε το δικαίωμα να κάνει κανείς ανασύσταση σε ένα σώμα στο οποίο δεν έχει τη διοίκηση. Διότι η διοίκηση είναι σαφέστατο και το λέει και η απόφαση και του, των ασφαλιστικών μέτρων που λέει ότι η διοίκηση είναι στον Εμμανουήλ Γερακιό αυτή τη ενώσεως προσώπων και στο συμβούλιο του. Και συνεχίζει, αντιθέτως πάσχει ακυρότητος η διοίκηση του ΝΚΑΠΑ. Από πότε λοιπόν έχει δικαίωμα κανείς οποιοδήποτε να κάνει ανασύσταση μίας ενώσεως στην οποία, την οποία δεν διοικεί. Τι αυθαιρεσίες καινούργιες είναι πάλι αυτές. Και να πούμε και κάτι άλλο. Έστω λοιπόν ότι αυτά δεν τα λαμβάνουν υπόψη. Μπράβο. Και ποιος είπε ότι εφαρμόζεται εδώ το Σύνταγμα του 1786, τη στιγμή που υπάρχει, είπε το Συμβούλιο. Δεν εφαρμόζεται. Αυτά τα άρθρα τα οποία λένε θα ήταν σε μία χώρα που δεν υπήρχε, είπε το Συμβούλιο. Και δεν λένε μόνο αυτό. Λένε ότι εφαρμόζουμε και πιστεύουμε στη δικαιοσύνη, αλλά κάνουμε όλα τα ανάποδα από αυτά τα οποία η δικαιοσύνη δέχεται. Εάν δούμε τώρα αυτά που ανακοινώθησαν μέσα το μήνυμα του ΧΙΜΗ, λέει ότι εγώ τι έκανα, γυρνάω πίσω και φτιάχνω αυτά που είχα κάνει το 2009, γιατί να μην μπερδευόμαστε, τα ίδια πράγματα είναι πιο εύκολο να τα κάνεις, είναι το modus operandi. Κάνουμε τα ίδια για να μην μπερδευόμαστε, αλλά αυτά τα ίδια έχουν ήδη κριθεί δικαστικά ότι είναι μη νόμιμα. Τι λέει λοιπόν, ότι εσείς που μέχρι σήμερα παρουσιαζόσαστε ως δήθεν 33η, δεν είστε 33η. Είστε κάτι σαν 32. Αυτά λοιπόν λέει μέσα και τους γυρνάει στους βαθμούς που ήταν παλαιά. Κάλεσα λέει που είχε τον 32ο βαθμό. Αν είναι δυνατόν, έρχομαι και λέμε τόσα χρόνια, τι λέγαμε εμείς, τι σας έλεγα, ότι δεν έχουν πάρει τους βαθμούς. Κάποιοι παρεξηγηθήκανε και μου είχαν κάνει και μήνυση. Και απειλάγην, διότι το Συμβούλιο εφετών είπε ξεκάθαρα ότι είχα δικαίωμα να το κάνω αυτό το πράγμα. Να μην τους αναγνωρίσω. Σήμερα λοιπόν, έρχεται η ίδια η δικιά τους η διοίκηση και τι λέει. Ποτέ δεν είμαστε 33η. Η δικιά τους η διοίκηση του λέει. Δεν είμαστε 33η. Κάναμε λάθος. Τα τελευταία 10 χρόνια εμείς δεν είμαστε. Δινόμαστε όμως γιατί μας άρεσε. Κάναμε και ταξιδάκια, πολύ ωραία ταξιδάκια και σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά που με τα λεφτουλάκια σας, των μελών τους, κάναμε λοιπόν ταξιδάκια, ωραία, περάσαμε ωραία, παρουσιαζόμαστε στο εξωτερικό ότι είμαστε 33η και αυτοί μας πιστεύανε. Γιατί εσείς ως συνδρομητέ, για να χρησιμοποιήσω έναν προσφυλή στο διαδίκτυο όρο, φροντίσατε να μας κάνετε τα έξοδα, να πηγαίνουμε τα ταξιδάκια, αλλά εμείς δεν είμαστε.
Και μας λένε και ένα άλλο μυστικό. Αφού αυτοί δεν ήτανε, όλες οι πράξεις που έγιναν, όλες οι εισδοχές από τέταρτο και οι αυξήσεις φωτός μέχρι και 33, δεν υπάρχουν. Διότι αφού δεν ήτανε 33η, πώς έδωσαν τους βαθμούς? Τι λέγαμε εμείς τόσο καιρό? Αυτά. Έρχονται λοιπόν σήμερα με αυτή την πράξη τους και αποδέχονται πλήρως όλα όσα έχουμε πει. Ότι ήταν μία διοίκηση μη νόμιμη, ότι όσα έκαναν είναι ανυπόστατα και ξαφνικά είπαν «Ω Κύριε, τώρα θα εφαρμόσουμε τις αποφάσεις». Ποιες αποφάσεις, βρε παιδιά, είπα και εγώ. Εκεί πέρα λοιπόν έχουμε αποφάσεις που πρέπει να εφαρμόσουμε και επειδή μου αρέσουν να εφαρμόζω αποφάσεις, λέω ωραία, τώρα να τις εφαρμόσουμε. Θα εφαρμόσουμε, λέει, τις αποφάσεις που λένε ότι δεν είμαστε νόμιμοι και θα βάλουμε αυτόν που έχει διαγραφή, που δεν είναι πια 33ος, άσχετα με ό,τι άλλες αποφάσεις υπάρχουν, αλλά αυτός που έχει λοιπόν διαγραφή θα μας κάνει εμάς 33ος, διότι από εδώ και πέρα θα λέμε την αλήθεια. Έτυχε όλος επίοικος και τα τελευταία 10 χρόνια λέγαμε ψέματα. Να πούμε ότι δεν το είχαν καταλάβει. Δεν μπορώ να το πω. Δηλαδή θέλω να το πω, αλλά δεν τα καταφέρω. Διότι αν το έλεγα, θα ήμουν συνεπής με τον εαυτό μου. Αφού εγώ τόσα χρόνια σας λέω ότι δεν είναι. Το ξέρουν, το έχουν ακούσει. Και δεν φτάνει αυτό. Όταν το νόμιμο συμβούλιο είπε άντε να πάει, άντε να πάει να τελειώσει αυτό το θέμα, πάρτε και 3 θέσεις μέσα στο συμβούλιο και έναν επίτιμο να τελειώσει. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλετε. Γιατί δεν θέλετε, ρε παιδιά? 32η είσαστε και θα γινόσαστε και 33η, θα γινόσαστε και μέλη του συμβουλίου. Δεν θέλατε. Τι σκέπτονται όμως και τα κάνουν όλα αυτά άραγε? Τώρα πάμε στη μαντική, στην οποία δεν είμαι καλός. Διότι άλλοι έχουν τα προνόμια της μεταφυσικής, εγώ δεν τα έχω. Για να δούμε λοιπόν τώρα, τι σκέπτονται. Σου λέει δεν θα περάσουν άλλα 20 χρόνια, άλλα 10 χρόνια μέχρι να πει το δικαστήριο? Όχι, δεν θα περάσουν. Αυτό μπορώ να σας το βεβαιώσω, διότι δυστυχώς όλα αυτά ήταν προβλέψιμα. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε? Τις απαντήσεις θα τις πάρετε στο δικαστήριο και πολύ γρήγορα. Εμείς δεν ασχολούμεθα άλλο με αυτό. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, εμείς έχουμε άλλα πράγματα. Πάντως μπορώ να πω ότι υπήρξε και μια άλλη δικαίωση, το πόσο χρήσιμη είναι η Ακαδημία. Διότι όλα αυτά τα έχουμε αναλύσει, λέει τα συντάγματα, τον κανονισμό, το πώς γίνονται τα ύπατα συμβούλια, τα έχουμε αναλύσει στην Ακαδημία και αν μας είχαν παρακολουθήσει, δεν θα μπαίνανε σε αυτά τα ολισθήματα. Όχι, 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 όχι. Φαίνεται όμως ότι δεν τα έχουν διαβάσει. Και είναι χρήσιμο αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ χρήσιμο. Και επειδή έχει λεχθεί χωρίς επιτυχία στο παρελθόν ότι δεν είχε δικαίωμα ούτε σίγουρα να βγάλει το κείνο το διάταγμα από πομπής, σημαίνει ότι πάλι δεν έχετε διαβάσει τα συντάγματα. Το έχει αυτό, το λέει μέσα. Δεν θα σας πω πού, αυτό το λέω μόνο σε όσους έρχονται στην Ακαδημία. Οι άλλοι θα το βρείτε μόνοι σας. Α, και στο δικαστήριο θα το παρουσιάσω. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς δεν προσευλήθη ποτέ αυτό. Αναφέρεται σε 3 δικαστικές αποφάσεις και πιστέψτε με, είναι μπετόν αρμέ αυτό. Οκ. Έτσι λοιπόν απευθύνομαι αποκλειστικά στα μέλη του σκοτικού τύπου υπό την δικαιοδοσία του υπάτου συμβουλίου, το οποίο έχω την ιδιαίτερη τιμή να προείσταμαι.
Αδελφοί μου, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εμείς συνεχίζουμε. Το θετικό από αυτή την ιστορία είναι ότι επιτέλους έγινε δεκτό ότι είχατε δίκιο. Απόλυτο δίκιο και εσείς και η διοίκησή σας και τα δικαστήρια. Το συμβούλιο το οποίο υπήρχε ήταν μη νόμιμο. Το δέχτησαν και οι ίδιοι. Δεν έγιναν ποτέ 33η. Και όλο αυτό το διάστημα, εγώ να είμαι τρομερά επίοικης. Τρομερά επίοικης. Όλο αυτό το διάστημα ήταν πλανεμένοι. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είδανε την αλήθεια. Το περίεργο είναι ότι αφού είδαν την αλήθεια ότι όλα όσα κάνανε δεν ήταν σωστά, σαν να κάνανε μία από τα ίδια. Δεν μπορούσαν να ξεφύγουν. Δεν μπορούσαν. Εμείς συνεχίζουμε και είμαι περίεργος, θα σας το πω. Για ένα πράγμα είμαι περίεργος. Όλοι αυτοί οι οποίοι μέχρι σήμερα πήραν τους βαθμούς τους και πληρώσανε γι' αυτό. Και κανονικά αυτά τα χρήματα δεν έπρεπε να εισπραχθούν εκεί που εισπράχθησαν. Πώς σκέφτονται τώρα? Αυτοί που πήρανε αύξηση φωτός σε όλους τους βαθμούς από κάποιους που δεν είχαν δικαίωμα να τους δώσουν. Τώρα, με τι ηθικό ανάστημα θα φορέσουν αυτά τα διάσημα? Θα το δούμε όμως μπροστά μας. Πιστεύω ότι απάντησα στις ερωτήσεις σας, στα ερωτήματά σας, αλλά όπως πάντοτε η πόρτα μου είναι ανοιχτή, το τηλέφωνο είναι ανοιχτό και σύντομα θα τα ξαναπούμε, ελπίζω για πιο ευχάριστα πράγματα για όλους, γιατί για μας. Στην πραγματικότητα, αδελφοί μου, αυτή είναι μία εορτάσιμη εξέλιξη. Και να δούμε και κάτι άλλο, έτσι. Πάρω λίγο να μου διαφύγει, ντροπής πράγμα. Ότι αφού έγινε η ανασύσταση, ξαναπαρατηθήκανε οι ανασυσταθέντες και πήρανε άλλες θέσεις. Αυτό δεν έχει ματαγίνει. Κάνω μία ανασύσταση του δεκαλέπτου. Καλά. Γιατί λοιπόν κάνατε που το κάνατε, δεν το κάνατε με την ίδια σειρά όπως λέτε εδώ, κατά δε την πρώτη σύνοδο, σε πρώτη σύνθεση, διεξήχθησαν αρχαιρεσίες, δηλαδή έγινε η σύνθεση, προφανώς έγινε η παραίτηση και αυτό είναι σαφές, διότι άλλη είναι η σύνθεση στο μήνυμα που υπάρχει και άλλη είναι η σύνθεση μετά στο τι λέει διάταγμα είναι. Δεν το ονομάζει κιόλας. Γνωρίζομεν ημίν. Στην ανακοίνωση. Στο γνωρίζομεν ημίν. Τώρα. Αυτά δεν είναι για μένα. Κάνεις που κάνεις κάτι. Κάνε πιο σωστά. Γιατί και αυτό να είναι διάτρητο. Θα μου πείτε αν δεν ήταν διάτρητα όλα. Δεν θα είμαστε εδώ πέρα να τα λέμε και δεν, η δικαιοσύνη δεν θα είχε ασχοληθεί. Λοιπόν. Γεια σας, ευχαριστώ για την υπομονή που είχατε και τα είπαμε και όπως πάντα στη διάθεσή σας. Καλή σας μέρα.